Στην Αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Βουλευτής Ερών και Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων τη Νέα Δημοκρατία, Τάσο Κατζιβασιλείου, προσκεκλημένο να μιλήσει στο 5ο Συνέδριο για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Το φόρουμ που έχει καθιερωθεί ω ορόσημο για τι διμερεί και περιφερειακέ σχέσει με τι ΗΠΑ στο πάνελ το οποίο είχε ως θέμα συζήτησης την επόμενη ημέρα στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, George Τζούνις, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξης Παπαχελάς και ο Αμερικανός ερευνητής σε θέματα εθνικής ασφάλειας και διεθνούς πολιτικής, Άλαν Μακόφσκι. Η συζήτηση έλαβε χώρα στο Jewish Institute. Στην ομιλία του, ο κύριος Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στη στάση τη Ελλάδα σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων. Η περιοχή μα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μέτωπα, αυτό τη Ουκρανία και αυτό τη Μέση Ανατολή. Και στι δύο κρίσει, η ελληνική κυβέρνηση πήρε ξεκάθαρη θέση, τοποθετώντα μα στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Για εμά. Η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν τις κύριες αξίες μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την παράνομη ρωσική εισβολή, ούτε τις θηριοδίες της χαμάς εναντίον πολιτών, δήλωσε. Επιπλέον, ο Σερεός Βουλευτής επικεντρώθηκε στη θέση της Ελλάδας στη νέα γεωστρατηγική αρχιτεκτονική. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έβαλε την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξη. Ανακτήσαμε την εθνική μα αξιοπιστία και πλέον είμαστε πάροχο ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Στόχη της κυβέρνησης είναι να παραμείνει η Ελλάδα στην καρδιά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να καταστήσουμε τη χώρα κόμβο ενεργειακής ασφάλειας προς όφελος όλης της Ευρώπης, τόνισε. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη είναι μία πόλη λιμάνι με στρατηγική τοποθεσία στη Βόρειο Ελλάδα. Έχει αναβαθμιστεί σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης των χωρών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους, πρόσθεσε με έμφαση. Επιπροσθέτως, ο κύριος Χατζηβασιλείου ερωτήθηκε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πριν από λίγο καιρό, η Τουρκία προκαλούσε καθημερινά σε αέρα και θάλασσα. Διανύουμε τώρα μία περίοδο ήρεμων νερών. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών έχει υψηλό συμβολισμό, αφού σηματοδοτεί μία νέα περίοδο στα ελληνοτουρκικά. Θα συνεχίσουμε τον επικοδομητικό διάλογο στοχεύοντας την επίλυση της διαφοράς μας, δηλαδή τον καθορισμό ΑΟΣ και στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου. Κατά καιρού, η Τουρκία επιχειρεί να εμπλουτίσει την ατζέντα με ανύπαρκτα θέματα, όπω είναι η δίθεν αποστρατικοποίηση των νησιών. Προφανώ, αυτά δεν στέκουν, υπογράμισε, τονίζοντα ότι οι δύο κυβερνήσει εστιάζουν στη λεγόμενη θετική ατζέντα. Τέλο, ερωτώμενος για την οικονομία, παρουσίασε τι καλέ επιδόσει τη χώρα μα και κάλεσε του Αμερικανού επιχειρηματίε να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είμαστε εκ των πρωταθλητών στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων ανάκαμψη και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από εκείνον τη Ευρωζώνη, υπογράμισε ο κύριο Χατζηβασιλείου.